φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι σεισμοί του 1953, η καταστροφή και η θάνατη που προκάλεσαν στην Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ιδάκη, θα μείνουν χαραγμένοι στη μνήμη πρώτα απ' όλα των κατοίκων των νησιών αυτών, αλλά και όλης της Ελλάδας, σε μια τραγωδία ορόσημο, ώστε οι κάτοικοι των νησιών να αναφέρονται στην πριν και την μετά του σεισμούς περίοδο. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Την Κυριακή 9 Αυγούστου 1953, στις 9:41 π.μ. σημειώθηκε η πρώτη σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο το Σταυρό Ιθάκης. Αποτέλεσμα του σεισμού ήταν να καταστραφούν σπίτια στην Πύλαρο της Κεφαλονιάς και στην Ιθάκη, ενώ τραυματίστηκαν αρκετά άτομα. Την Τρίτη, 11 Αυγούστου, στις 5:32 π.μ. σημειώθηκε ο δεύτερος μεγάλος σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ με επίκεντρο βορειοδυτικά της Ζακύνθου. Την ίδια μέρα σημειώθηκαν 10 μετασεισμοί, οι μεγαλύτεροι των οποίων ήταν μεγέθους 5,3 και 5,1 Ρίχτερ. Σημαντικές ήταν οι καταστροφές στη Σάμη, στα ανατολικά της Κεφαλονιάς, αλλά και στις πόλεις του Αργοστολίου, του Λιξουρίου και της Ζακύνθου. Την επόμενη, Τετάρτη 12 Αυγούστου, το πρωί, σημειώθηκε σεισμός 5,2 Ρίχτερ και κατόπιν στις 11:25 πριν το μεσημέρι, την ίδια μέρα έγινε ο ισχυρότερος και καταστροφικότερος σεισμός στην ιστορία των Ιόνιων νησιών, μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο την νότιο-ανατολική Κεφαλονιά. Η έντασή του προσδιορίστηκε ως 10 συν στη 12βάθμια κλίμακα Μερκάλη, ήταν δηλαδή εξαιρετικά καταστροφικός. Ο σεισμός κατέστρεψε ολοσχερός τις πόλεις του Αργοστολίου, του Λιξουρίου και της Ζακύνθου. Αυτός ο σεισμός κατέστρεψε ό,τι είχε μείνει λαβωμένο όρθιο από τον σεισμό των 6,8 της Τρίτης. Ισχυρότερος σεισμός 6,3 Ρίχτερ σημειώθηκε μέσα στην ίδια μέρα. Αυτοί οι σεισμοί και η πολύ νεκρή ακολουθία σεισμών ήταν η πιο πολύ νεκρή ακολουθία σεισμών στον 20ο αιώνα, αφού οι νεκροί έφτασαν τους 455, οι αγνοούμενοι τους 21 και οι τραυματίες τους 2412. Και τα τρία νησιά ισοπεδώθηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά από τις δονήσεις. Σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη καταστράφηκαν ολοσχερώς τα 27.659 σπίτια από τα 33.300 συνολικά, δηλαδή ένα ποσοστό 83%. Από τότε μέχρι σήμερα έγιναν 10 σεισμοί με μεγέθη μεγαλύτερα από 6 και 17 σεισμοί με μεγέθη μεγαλύτερα από 5, τους πιο τελευταίους ισχυρούς σεισμούς ήταν στις 14 Αυγούστου δηλαδή, του 2003 με 6,3 στη Λευκάδα και τους σεισμούς βέβαια του 2014 στις 26 πρώτου και στις 3 Δευτέρου με μεγέθη 6,1 και 6 που έπληξαν το Λιξούρι και προκάλεσαν αρκετές ζημιές. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η δική μας προσέγγιση τόσο στα φυσικά όσο και στα κοινωνικά φαινόμενα είναι επιστημονική, με στόχο να δίνουμε λύσεις με βάση την επιστημονική γνώση και τα λαϊκά συμφέροντα. Ας δούμε λοιπόν τώρα το φυσικό φαινόμενο του σεισμού, τι είναι σεισμός. Λοιπόν, σεισμός είναι η εδαφική δόνηση με συχνότητα της τάξης του 1 Hz. Αυτή είναι η συχνότητα των κυμάτων που παράγονται από ένα σεισμό, που γεννιέται από φυσικά αίτια που βρίσκονται στο εσωτερικό της γης κατά τη διατάραξη της δυναμικής ισορροπίας των πετρωμάτων, αφού η γη πάει εγγενώς, εκτελώντας ελεύθερες ταλαντώσεις με συχνότητα της τάξης του 0,003 Hz, δηλαδή 10.000 φορές πιο αργά. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι ποια είναι τα φυσικά αίτια που γεννούν ένα σεισμό. Κατά την κρατούσα άποψη της θεωρίας των λιθοσφαιρικών πακών και της ελαστικής επαναφοράς, αίτια είναι το στατικό φορτίο που οφείλεται στην αργή οριζόντια κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών με ταχύτητα μερικών εκατοστών το χρόνο, που δημιουργεί ελαστική παραμόρφωση και συσσόρευση τάσεων
Όταν αφιθάσει το όριο αντοχή των πετρωμάτων, δημιουργείται ρήγμα και οι συσσωρευμένε τάσει απελευθερώνονται με τη μορφή σεισμικών κυμάτων. Όμω, όπω θα δείξουμε, για να γίνει η διατάρξη τη δυναμική ισορροπία που οφείλεται στην μόνιμη δράση αντίρροπων δυνάμεων ενό συνεχού και μεγάλη αντίσταση μέσου όπω είναι τα πετρώματα, ώστε να αποκριθούν στιγμιαία ελαστικά, να υπάρξει δηλαδή απότομη και χωρί απώλειε αυτό που λέμε αδιαβατική μεταβολή και να ταλαντωθεί με υψηλότερη από πριν συχνότητα τη τάξη, χρειάζεται ένα ορισμένο ποσό ενέργεια. Πάμε κάτω. Αυτή λοιπόν, σύμφωνα με τη θεωρία των πλακών, η γη χωρίζονται σε 7 μεγάλε πλάκε και αρκετέ μικρότερε, οι οποίε αποκλίνουν στι ράγε εδώ και συγκλίνουν και καταβυθίζονται εδώ στι λεγόμενε τάφε. Και αυτό το κάνουν γιατί υποστηρίζουν αυτοί που προτείνουν αυτό το μοντέλο ότι επειδή ο Μανδύας είναι σε ρευστή ή ήρευτη κατάσταση, δεν μπορεί να γίνουν σεισμοί μέσα στο Μανδύα. Αυτό που λέμε Μάντου εδώ. Αυτό είναι ο Μανδύας. Ο Μανδύας φτάνει μέχρι το όριο του πυρήνα που είναι στα 2.900 χιλιόμετρα. Οι σεισμοί λοιπόν κατά αυτούς γίνονται μόνο στη λιθόσφαιρα. Αυτή εδώ είναι η λιθόσφαιρα. Και επειδή οι σεισμοί γίνονται μέχρι βάθους 700 χιλιόμετρων, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο αυτή η λιθόσφαιρα να υπάρχει μέχρι αυτό το βάθος. Ας δούμε όμως τώρα, είναι πράγματι ο Μανδύας σε ρευστή ή μη ρευστή κατάσταση. Τα στοιχεία μας δείχνουν, και θα το δούμε και στην επόμενη διαφάνεια, μας δείχνουν ότι η ταχύτητα διάδοσης των σεισμικών κυμάτων, που είναι τα B και τα S, στο όριο αυξάνεται μέχρι το όριο του Μανδύα με το φλοιό. Με τον πυρήνα, δηλαδή στα 2.900 χιλιόμετρα. Μας λένε βέβαια ότι και η θερμοκρασία αυξάνεται και μάλιστα στο όριο του πυρήνα είναι 4.000 βαθμοί. Ενώ στο όριο το εδώ γύρω στα 670-700 χιλιόμετρα είναι γύρω στις 2.000 βαθμοί Κελσίου. Τι γίνεται όμως τώρα. Αν δούμε ποιες είναι οι συντελεστές, αυτό που λέμε ακαμψίες, δηλαδή ποια είναι η σκόπα. Ας δούμε λοιπόν. Έχουμε τα κύματα P, η ταχύτητά τους στο φλοιό, αυτό που λέμε που είναι, έχει ένα μέσο πάθος γύρω στα 21 χιλιόμετρα. Για τα P κύματα είναι 5.800 μέτρα το δευτερόλεπτο, για τα κύματα S είναι 3.200 μέτρα το χιλιόμετρο, η πυκνότητα είναι 2.900 χιλιόγραμμα ανά κυβικό μέτρο, ο συντελεστής ασυμπιεσότητας είναι 52 γιγαπασκάλ, δηλαδή 10 στην 9 πασκάλ, είναι μέτρο πίεσης αυτό, η πίεση, η ακαμψία είναι 26,6, η δε πίεση των υπερκείμενων στρωμάτων είναι 0,3. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο βάθος, σε αυτό που λέμε η λιθόσφαιρα που είναι εκεί γύρω στα 77-80 χιλιόμετρα. Τι έχουμε εδώ τώρα. Έχουμε πάλι ο συντελεστής ακαμψίας 130. Αυτός είναι ο συντελεστής ασυμπιεστότητας. Ο συντελεστής ακαμψίας 64,4 και η πίεση του υπερκείμενου τρώματος 2,4 και κάτι. Αυτό λοιπόν το στρώμα υποτίθεται ότι βυθίζεται, όπως είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια, εδώ, υποτίθεται αυτό εδώ το στρώμα λοιπόν, με αυτά τα χαρακτηριστικά, υποτίθεται ότι βυθίζεται μέσα στο Μανδύα που είναι σαν βούτυρο, ας πούμε. Έτσι. Γιατί αλλιώς πώς θα μπορούσε να βυθιστεί. Δηλαδή είναι ένα πράγμα ρευστό, γιατί αν δεν ήταν ρευστό ή δεν ήταν αχύρευστο, δεν θα μπορούσε αυτό το πράγμα να βυθιστεί μέσα.
Τι μας δείχνουν όμως τα στοιχεία εδώ. Εδώ. Εδώ πάμε... ο συντελεστής ακαμψίας, ο συντελεστής ασυνδυαστότητας είναι 152. Μεγαλύτερος από το 130. Ο συντελεστής ακαμψίας είναι 74,1. Μεγαλύτερος από το 64,7. Και μάλιστα όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, πηγαίνουμε στα 667 χιλιόμετρα, στα 700 χιλιόμετρα που υποτίθεται είναι το βάθος μέχρι το οποίο φτάνουν οι καταπληστιζόμενες πλάκες, είναι ακόμα υψηλότερο. Και στο χαμηλότερο μανδύα έχουμε για συντελεστή ασυμπιαστότητας 641, συντελεστή ακαμψίας 289-290, ενώ η πίεση, η υπερκείμενη πίεση είναι 126,70. Άρα το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν ένα υλικό που είναι πιο λιγότερο σκληρό μπορεί να βυθιστεί μέσα σε ένα υλικό που είναι πιο σκληρό. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή το βούτυρο να διεισδύσει μέσα στο ατσάρι. Γιατί τέτοιες είναι οι ιδιότητες του μανδύα. Ο συντελεστής ακαμψίας του ατσαριού είναι της τάξης του 10 στην 9 γιγαπασκάλ. Για να υπάρξουν, για να μπορέσουν να υποστηριχθούν οι ταχύτητες που όπως βλέπετε εδώ αυξάνονται με το βάθος, δηλαδή η ταχύτητα 5,8 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο στην επιφάνεια, ας πούμε. Και στο βάθος εδώ, στα όρια του Μανδύα με το φλοιό, φτάνει τα 13,7 χιλιόμετρα. Τα 13,7 χιλιόμετρα. Δηλαδή έχουμε σχεδόν υπερδιπλασιασμό. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κύματα έστω. Για να συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να αυξάνεται η ακαμψία του Μανδύα πολλαπλάσια. Γιατί ο τύπος που μας δίνει την ταχύτητα διάβασης των σεισμικών κυμάτων είναι τετραγωνική ρίζα, εν πάση περιπτώσει, είναι ακαμψία δια πυκνότητα. Εφόσον ξέρουμε ότι η πυκνότητα αυξάνεται, η ακαμψία θα πρέπει να αυξάνεται πολλαπλάσια. Άρα οι ιδιότητες του μανδύα δεν είναι ότι είναι ένα υλικό σε ρευστή ή μη ρευστή κατάσταση, αλλά είναι ένα υλικό το οποίο είναι πιο σκληρό από το ατσάλι. Το ατσάλι έχει συντελεστή ακαμψίας, όπως είπαμε, 10 στην 9 γιγαπασκάλ. Εδώ η ακαμψία είναι της τάξης του 10 στην 11, 10 στην 12 πασκάλ. Δηλαδή 100 έως 1000 φορές πιο άκαμπτος είναι, πιο σκληρός είναι ο μανδύας από ότι είναι το ατσάλι. Άρα και ένας λόγος που εδώ όπως βλέπετε έχει όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν αναφέρει καθόλου τη θερμοκρασία. Και δεν την αναφέρει καθόλου τη θερμοκρασία, γιατί όπως είπαμε, αν τη βάζει τη θερμοκρασία θα έρχονται σε αντίφαση με τα στοιχεία αυτά. Ότι όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, ο μανδύας γίνεται όλο και πιο σκληρός, πιο άκαμπτος. Τι λέει τώρα η θεωρία της ελαστικής επαναφοράς, ότι τα πετρώματα είναι ελαστικά μέσα. Ασκούνται δηλαδή πιέσεις. Πιέσεις και παραμορφώνεται το πέτρωμα χωρίς να σπάει και φτάνει κάποια στιγμή στο όριο δράσης και σπάει. Και αυτή η υποτιθέμενη επαναφορά είναι αυτή που δημιουργεί τα κύματα. Και να δούμε τώρα ποια είναι αυτή η διαδικασία. Η πίεση που εξασκείται είναι πολύ χαμηλή, γιατί είπαμε οι πλάκες κινούνται με μια ταχύτητα που είναι μερικά εκατοστά το χρόνο. Έτσι. Η πίεση που εξασκείται κάθε χρόνο είναι 10 στην 4 πασχάλ. Το όριο αντοχής είναι 10 στην 8 πασχάλ, που σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσουν 10.000 χρόνια για να μπορέσουν τα πετρώματα αυτά να φτάσουν στο όριο αντοχής τους και να σπάσουν. Οπότε τότε θα ξαναξεκινήσουμε από εκεί που ήταν αρχικά, να ξαναδημούμε. Δηλαδή θα πρέπει να περιμένουμε 10.000 χρόνια για να ξαναγίνει ένας σεισμός, να κατεβεί, να ξαναγίνει πάλι 10.000 χρόνια και ούτω καθεξής. Όμως, αυτό που παρατηρούμε
Πρώτον, να δούμε αν είναι δυνατόν λοιπόν αυτά τα οριζόντια στατικά φορτία να γεννήσουν σεισμό. Αν υπάρχει σχέση αιτίου και αποτελέσματος μεταξύ ρημάτων και σεισμών, τι δείχνει η παρατήρηση και το πείραμα και τι λέει η θεωρία. Πρώτον, η παρατήρηση. Λένε, ένα σεισμικό ρήγμα δεν παρατηρήθηκε ποτέ. Αυτά τα λένε δύο πολύ γνωστοί, δύο-τρεις πολύ γνωστοί σεισμολόγοι. Ο Καναμόρη είναι ένας από τους πιο γνωστούς Αμερικανο-Ιάπωνας σεισμολόγος. Ένα τέτοιο ρήγμα δεν παρατηρήθηκε ποτέ. Ο οποίος βέβαια είναι υποστηρικτής της θεωρίας των πλακών. Δεν είναι ότι τα λέει επειδή είναι αντίθετος. Αλλά ο άνθρωπος το στοιχείο δεν μπορεί να το αγνοήσει. Ρήγματα που παρήκθησαν από υπόγειες πυρηνικές δοκιμές δεν δημιούργησαν σεισμούς. Ενώ αντίθετα οι πυρηνικές δοκιμές δημιούργησαν σεισμούς μέχρι και 7 ρίχτερ. Που σημαίνει τι αυτό. Ότι εγώ αν χτυπήσω εδώ με το χέρι μου και έχω εδώ ένα ποτήρι, θα δω ότι θα γίνουν σεισμικά κύματα. Αν χτυπήσω πολύ δυνατά, μπορεί να σπάσει και το εδώ το πράγμα. Αλλά δεν θα είναι αυτό το σπάσιμο αυτό που θα κάνει το σεισμό. Θα είναι αυτό το φορτίο, το δυναμικό που δημιούργησε το σεισμό. Το μήκος τώρα. Λένε ότι οι σεισμοί γίνονται κατά μήκος ρηγμάτων. Αλλά, θα το δούμε εδώ παρακάτω. Λοιπόν, εδώ είναι το ρήγμα, το περίφημο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα. Βλέπετε, εδώ έχουμε μια οριζόντια μετατόπιση 2 μέτρων. Τα σπίτια εδώ δεν έχουν πάθει τίποτα. Κάθονται μια χαρά. Εδώ είναι ένα σεισμό, ο 9,2, ένας από τους πιο μεγάλους σεισμούς που έχουν γίνει στον κόσμο. Το 1964 στο Άγκορα στην Αλάσκα. 2 μέτρα κάθε τη μετατόπιση. Τα σπίτια εδώ ούτε κατέρευσαν ούτε τίποτα. Τώρα έχουν πάθει κάποιες μικρό. Δεν φαίνεται πάντως να έχουν πάθει ζημιές. Πήγε η σμίκη για το περίφημο ρήγμα της Ανατολίας. Εδώ. Αυτό φαίνεται να περνάει σχεδόν δίπλα από τα σπίτια. Και εδώ τα σπίτια στέκονται μια χαρά. Αν ο σεισμός γινόταν πάνω στην επιφάνεια του ρήγματος, εδώ θα πρέπει να γίνει ο χαμός. Εδώ λοιπόν. Εδώ βλέπετε τον Ειρηνικό ωκεανό. Αυτές εδώ οι γραμμές που βλέπετε είναι τέτοια ρήγματα. Μήκους χιλιάδων χιλιόμετρων. Εδώ απάνω είναι το Μεντοτσίνο και το Μουριά. Είναι τέτοια ρήγματα μετασχηματισμού όπως λέμε. Και εδώ οι κύκλοι είναι επίκεντρα σεισμών. Διαφόρων χρωμάτων κύκλοι ανάλογα με το βάθος των σεισμών. Αν ισχύει αυτό που λένε ότι τα ρήγματα, ότι οι σεισμοί γίνονται πάνω στα ρήγματα, εδώ θα πρέπει να έχουμε να είναι γεμάτο κύκλους, τέτοιο. Εδώ. Βλέπετε που και που κανένα σεισμάκο. Καμία σχέση βέβαια ότι εδώ έχουμε. Άρα, ας δούμε τώρα. Όταν ένα υλικό είναι ένα στερεό υποπίεση, αρχικά σχηματίζονται μικρορογμές. Εδώ. Και σταδιακά η ακαμψία του συστήματος πηγαίνεται. Γιατί όσο δημιουργούνται μικρορογμές, δεν έχει αντίσταση το πέτρωμα. Επομένως, οι μικρορογμές που κάνουν τι, να μετακινείται ελάχιστα. Αυτό που λένε, ας πούμε, με επιστημονικό είναι η ολίσθηση. Έχουμε μια μικρή μετακίνηση. Δηλαδή, η ενέργεια που του έχουμε βάλει δεν συσσωρεύεται σαν ελαστική παραμόρφωση και εκτονώνεται. Ποιο είναι το τέλος? Ότι φτάνει το ρήγμα, το ρήγμα γίνεται και το δείγμα μας χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Αυτή λοιπόν η διαδικασία είναι μια διαδικασία πώς σχηματίζονται ρήγματα, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με τη δημιουργία σεισμού, η οποία απαιτεί μια διαδικασία χωρίς ρογμές και υψηλή ακαμψία πάνω από 10 στη 12 πασκάλ. Καταλαβαίνετε, αν εδώ αυτό το πράγμα είναι 0, πώς θα γίνει, πώς θα παραχθούν τα σεισμικά κύματα που τρέχουν με ταχύτητα 4-5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, όταν η ακαμψία είναι 0. Άρα λοιπόν, αυτή εδώ είναι η υποτιθέμενη ελαστική παραμόρφωση των πετρωμάτων, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει, έχουμε αυτές τις μικρορογμές, σπάει σιγά-σιγά με μικρές μετατοπίσεις και εκτονώνεται. Αυτή είναι μία, απελευθερώνεται η ελαστική ενέργεια, είναι μη αναστρέψιμη παραμόρφωση. Ενώ η υποτιθέμενη παραμόρφωση των πετρωμάτων με βάση τη θεωρία της ελαστικής επαναφοράς, όπως λέγεται, είναι αναστρέψιμη. Δηλαδή είναι όπως το λάστιχο που του τεντώνεις και μετά όταν
το αφήσει ξανεπανέρχεται στην αρχική του θέση. Εδώ δεν ισχύει αυτό. Όταν αρχίζει και γίνει το σπάσιμο, θα γίνει μια μετατόπιση και τελείωσε. Δεν θα υπάρξει επιστροφή στην πρώτη κατάσταση. Αυτό βέβαια το παραδέχονται και οι ίδιοι που προτείνουν αυτή τη θεωρία. Είναι υποστηρικτές της θεωρίας. Βλέπετε εδώ πώς το αναπαριστούν αυτό με ένα σφυρί που χτυπάει. Και μάλιστα εδώ στη φιγούρα αυτός είναι, λέει, χτυπήστε, λέει, ένα μεγάλο βράχο με ένα δυνατό, με ένα σφυρί, δυνατά, χτυπήστε το και θα παραχθούν τα σεισμικά κύματα μέσα στο βράχο. Αλλά σας παρακαλώ, λέει, μην το κάνετε αυτό στο σπίτι σας. Μην το κάνετε στο σπίτι σας αυτό το πράγμα. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος για να γίνουν σεισμικές. Άλλο πείραμα έκανε ένας ο οποίος πήρε δείγματα πετρωμάτων και με σφαίρα, μια σφαίρα, με διάφορες ταχύτητες. Με μικρότερη ταχύτητα, εδώ 1,45 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, μεγαλύτερη 4,45 και 6,64 χιλιόμετρα. Στην πρώτη λοιπόν, την πιο αργή σφαίρα, είχαμε σεισμικά κύματα. Αυτά εδώ είναι τα σεισμικά κύματα. Τα πρώτα τα κύματα, τα primary όπως λέγονται, τα δεύτερα τα secondary και τα επιφανειακά κύματα που είναι και τα πιο καταστροφικά σε περίπτωση σεισμού. Εδώ δημιουργήθηκαν μόνο σεισμικά. Όταν η ταχύτητα της σφαίρας ήταν μεγαλύτερη, δημιουργήθηκαν και μικρορογμές, οι οποίες τα σεισμικά κύματα μετά από 0,2, πολύ γρήγορα δηλαδή, έγινε απόσβεση των κυμάτων. Και με τη μεγαλύτερη ταχύτητα της σφαίρας, τότε είχαμε σεισμικά κύματα και θράψη κατά μήκος των ρογμών. Αυτό που είπαμε προηγούμενα. Έχουμε το σεισμό που γίνεται και αν το χτύπημα είναι πολύ δυνατό, μπορεί να σπάσει. Αλλά δεν είναι αυτό που θα κάνει το σεισμό. Αφού λοιπόν, ας μην τώρα πάμε, ας τα αφήσουμε αυτά, πάμε να προχωρήσουμε σε κάτι το οποίο λέμε τώρα για διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι ανεξάρτητα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουμε, ο σεισμός δεν σκοτώνει, ούτε τραυματίζει. Γιατί αν γίνει ένας σεισμός και δεν υπάρχουν κατασκευές για να καταρρεύσουν, που είναι αυτές που σκοτώνουν, δεν θα μπορούν να τρομάξουν, μπορούν να φοβηθούμε. Βέβαια, αν είμαστε κοντά σε κάποιο βουνό και γίνει κάποια κατολίσθηση, τότε υπάρχει ένας κίνδυνος. Αλλά μέχρι εκεί. Αυτά λοιπόν που τραυματίζουν και σκοτώνουν και είναι, αυτά πρέπει να προσέξουμε, είναι η κατάρρευση των ανθρώπινων κατασκευών. Και η τεχνολογία σήμερα και η επιστήμη έχει τη δυνατότητα αυτό να αποφευθεί, να μην γίνεται. Και το ζητούμενο είναι γιατί καταραίουν οι κατασκευές. Γιατί καταραίουν οι κατασκευές. Προφανώς είτε γιατί δεν κατασκευάζονται σωστά, όπως έγινε και παράδειγμα στην Τουρκία όπου είχαμε πολλές κατασκευές να καταραίουν σαν χάρτη επειδή βάζαν το υλικό, το τσιμέντο ήταν ελάχιστο και όταν το έτρεπες και ήταν άμμος, σκέτο. Ή, έστω και αν έχουν κατασκευαστεί σωστά, γίνονται χοντρές παραβιάσεις. Κόβουν κολόνες, φτιάχνουν, βάζουν επιπλέον, προσθέτουν ορόφους και κυρίως κόβουν κολόνες. Αυτό είναι που πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα. Είναι τώρα γνωστό ότι στην Ελλάδα έχουμε την υψηλότερη σεισμικότητα στην Ευρώπη. Και έχουμε την έκτη στον κόσμο. Εμείς στατιστικά περιμένουμε ένα σεισμό 6,4 κάθε χρόνο. Αλλά ξέρουμε ότι οι σεισμοί, και αυτό μας δείχνει η παρατήρηση, συγκεντρώνονται στο χώρο και στο χρόνο. Δηλαδή δεν κατανέμονται ισομερώς. Όταν δηλαδή ξυπνήσει κάποια στιγμή ο εγκέλαδος σε μια περιοχή, οι πιθανότητες να γίνει ένας εξίσου ισχυρός ή και ισχυρότερος σεισμός στην ίδια περιοχή αυξάνονται. Ενώ με βάση αυτή εδώ τη θεωρία που λέγαμε της ελαστικής επαναφοράς, όταν γίνει ένα σεισμό σε μια περιοχή θα πρέπει να περιμένουμε 10.000 χρόνια για να ξαναγίνει σεισμό. Γιατί εκτονώνεται η ενέργεια, φεύγει, μετά θα πρέπει να ξαναφορτώσει σιγά 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 για 10.000 χρόνια και να ξαναγίνει σεισμό. Ενώ το αντίθετο μας δείχνει η παρατήρηση. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι σεισμοί του 1953.
μέσα σε 4 μέρες έγιναν σεισμοί 6,4, 6,6, 7,2, 6,3. Μέσα σε 4 μέρες. Άλλο καταλυστικό παράδειγμα, οι σεισμοί στην Τουρκία. Αυτοί έγιναν μέσα σε 11 ώρες, 4 σεισμοί με μεγέθη. 7,8, 6,7, 7,5 και 6. Άρα δεν ισχύει ότι οι σεισμοί έχουν μια γραμμική, ας πούμε, συμπεριφορά και κατανέμονται ισομερώς στον χώρο και στον χρόνο. Οι σεισμοί έχουν την τάση να συγκεντρώνονται στον χώρο και στον χρόνο. Γιατί, για να γίνει ένας σεισμός απαιτείται συγκέντρωση ενέργειας στον χώρο και στον χρόνο. Ο σεισμός δηλαδή είναι όπως το νερό που βράζει. Για να γίνει σεισμός, για να βράσει πάνω το νερό, χρειάζεται να φτάσει στις θερμοκρασίες στους 100 βαθμούς. Είναι αυτό που λέμε η λανθάνουσα θερμότητα. Αν δεν φτάσει στους 100 βαθμούς, βρασμός δεν θα γίνει. Το ίδιο και με τον σεισμό. Ο σεισμός για να γίνει χρειάζεται να συγκεντρωθεί ενέργεια και είναι γνωστή πόσο. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η ενέργεια, αυτό δεν θα γίνει. Και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα, πέρα από την αδυναμία να μελετήσουμε το φαινόμενο εκεί που γίνεται, είναι ένα άλλο πρόβλημα όσον αφορά το θέμα της πρόγνωσης. Γιατί αυτή η διαδικασία της συγκέντρωσης ενέργειας μπορεί να έχει κάποια πρόδρομα φαινόμενα, είναι οι μεταβολές στην ταχύτητα των σεισμικών κυμάτων, είναι το ραδόνιο και διάφορα άλλα, τα λεγόμενα πρόδρομα φαινόμενα. Αλλά μπορεί να έχει αυτά τα πρόδρομα φαινόμενα, αλλά η διαδικασία να μην φτάσει στο σημείο των 100 βαθμών, να φτάσει στους 90, στους 95 βαθμούς. Και να μην γίνει ποτέ. Ή αντίθετα, που είναι και το πιο συνηθισμένο, να γίνει πολύ γρήγορα. Επομένως δεν έχει χρόνο δηλαδή να το δεις και να το μελετήσεις. Άρα αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ο παράγοντας άνθρωπος με την έννοια πια ότι η καταστρεπτικότητα ενός σεισμού, δηλαδή αυτό που λέμε σεισμικός κίνδυνος, εξαρτάται από ένα φυσικό παράγοντα που είναι η εγκύτητα της εστίασης στην κατοικημένη περιοχή. Για να γίνουν καταστροφές θα πρέπει ο σεισμός να γίνει κοντά στην κατοικημένη περιοχή. Αν ο σεισμός είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή, καταστροφές δεν θα γίνουν. Για παράδειγμα, το 2008, από τις 14 μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, έγιναν νότια της Καλαμάτας, μέσα σε 7 μέρες, ένας σεισμός 6,7, ένας άλλος 6,6, ένας άλλος 5,6, ένας άλλος 6,5 και ένας άλλος 5,6. Μέσα σε 7 μέρες έγιναν 1, 2, 3, 4, 5, 6 μεγάλοι σεισμοί. Αυτοί δεν προκάλεσαν παρά ελάχιστες καταστροφές. Γιατί δεν προκάλεσαν καταστροφές? Γιατί ήταν μακριά από κατοικημένες περιοχές. Άρα λοιπόν, αν ο σεισμός γίνει κοντά σε κατοικημένες περιοχές όπου υπάρχουν ανθρώπινες κατασκευές, υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν κτίρια, υπάρχουν γέφυρες, υπάρχουν δρόμοι κτλ., αυτές αν καταρρεύσουν θα δημιουργήσουν το πρόβλημα. Τραυματισμούς. Άρα και επομένως. Αυτό που είναι το ζητούμενο είναι να μειωθεί αυτό που λέμε ο σεισμικός κίνδυνος. Και όσον αφορά το φυσικό φαινόμενο, αυτό που δεν ελέγχουμε, εκφράζεται με αυτό που λέμε επικινδυνότητα. Και η επικινδυνότητα είναι αυτό που ακούτε καμιά φορά, η 12-βάθμια κλίμακα Μερκάλη, η ένταση δηλαδή του σεισμού, που εκφράζεται και πιο ακριβώς και πιο ποσοτικά σαν ποσοστό της συντάξης της βαρύτητας. Έτσι. Λέμε δηλαδή ότι ήταν 0,8 του G. Το G είναι περίπου τα 10 μέτρα ένα δευτερόλεπτο στο τετράγωνο, η επιτάχυνση της βαρύτητας. Άρα αυτό που μας δίνει την ένταση της εδαφικής κίνησης είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας. Και με βάση αυτό μπορούμε να μετρήσουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του σεισμού. Αυτό δηλαδή που λέμε σεισμική επικινδυνότητα. Η σεισμική επικινδυνότητα είναι ένα μέτρο που έχει σχέση με την ένταση του σεισμού. Άρα λοιπόν, θα πρέπει ο άνθρωπος, αυτός ο ανθρώπινος παράγοντας, θα πρέπει να μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες ενός σεισμού και αυτές οι σχέσεις τώρα δεν αφορούν μόνο, είναι γενικά οι σχέσεις που έχει ο άνθρωπος με το φυσικό, το δομημένο και το ανθρώπινο περιβάλλον. Δηλαδή οι σχέσεις παραγωγής, το ίδιο και η ποιότητα των οποίων καθορίζει τη συνολική τροτότητα της κοινωνίας και όχι μόνο των κατασκευών. Δεν είναι μόνο οι κατασκευές δηλαδή οι οποίες είναι ευάλωτες στους σεισμούς, είναι και οι άνθρωποι, είναι και γενικά κάθε τι που σχετίζεται με αυτό. Αυτό όμως δεν γίνεται γιατί στο πλαίσιο των σχέσεων εκμετάλλευσης, ανταγωνισμού και μεγιστοποίησης του καπιταλιστικού κέρδους
Και στο βαθμό που η αντισημική θωράκιση δεν προσκομίζει γρήγορα και μεγάλα κέρδη στο μεγάλο κεφάλαιο, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για, ούτε για προσεισμικό έλεγχο και ενίσχυση κατασκευών, ούτε για ελεύθερους χώρους, αλλά ούτε και για προγράμματα ουσιαστικής πρόληψης και ετοιμότητας του λαού, γιατί αυτά κοστίζουν και τα προσδοκόμενα ωφέλη είναι μικρά. Σε ό,τι διαφορά τη συνδική επικοινωνιότητα, η παρατήρηση δείχνει ότι όσο απομακρυνόμαστε από το επίκεντρο, αυτή μειώνεται δραματικά. Δηλαδή, έχει παρατηρηθεί ότι οι περισσότερες ζημιές δημιουργούνται σε μια ακτίνα 20 με 30 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Στο επίκεντρο, ανεξάρτητα το μέγεθος του σεισμού, η επιτάχυνση είναι μεταξύ 0,5 και 0,7. Και λέμε ανεξάρτητα από το μέγεθος του σεισμού, για να σα δώσω να καταλάβετε τι εννοούμε αυτό. Έχουμε νερό που βράζει, το έχουμε σε ένα μπρίκι και σε ένα μεγάλο καζάνι. Το νερό που βράζει θα είναι η θερμοκρασία του 100 βαθμού. Αν βάλουμε το δάχτυλό μας στο μπρίκι και το βάλουμε το δάχτυλό μας στο καζάνι, θα καεί το ίδιο. Άρα λοιπόν και η ποσότητα του νερού που βράζει είναι αυτό που λέμε το μέγεθος του σεισμού. Ενώ η ένταση του σεισμού είναι η θερμοκρασία. Ποια είναι η διαφορά? Ότι στο μικρό μπρικάκι χωράνε ένα-δυο δάχτυλα, ενώ στο καζάνι χωράνε πολύ περισσότερα. Θα είναι δηλαδή, η ζημιά που θα αποκτηθεί θα είναι μεγαλύτερη λόγω μεγαλύτερης έκτασης, λόγω μεγαλύτερης του μεγέθους του σεισμού, αυτό που λέμε μέγεθος του σεισμού, τα ρίχτερ δηλαδή. Ενώ το άλλο είναι η ένταση, τα μερκάλια, που είναι η 12-βάθμια κλίμακα μερκάλια. Μειώνεται δηλαδή, έχουμε ένα σεισμό 7 ρίχτερ. Στα 10 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, η ένταση είναι στο 50%. Στα 50 χιλιόμετρα είναι το 20%. Στα 150 χιλιόμετρα είναι το 2%. Όσο δηλαδή απομακρυνόμαστε από το επίκεντρο, μειώνεται δραματικά η ένταση του σεισμού, επομένως και η δυνατότητα να προκληθούν ζημιές. Ο αντισεισμικός κανονισμός έγινε, οι σεισμοί που έγιναν το 1953 ήταν αφορμή για να δημιουργηθεί ο πρώτος αντισεισμικός κανονισμός. Μέχρι τότε δεν υπήρχε ένας ολοκληρωμένος αντισεισμικός κανονισμός. Ο αντισεισμικός κανονισμός του 1959 έμεινε ο ίδιος για αρκετά χρόνια, μέχρι το 1984, όπου επανήλθαν βελτιώσεις άρθρων, αφού για άλλη μια φορά είχαν προηγηθεί μεγάλα σεισμικά γεγονότα. Συγκεκριμένα το 1998 σημειώθηκε ο σεισμός της Βόλου με 6,5 ρίχτερ, το 1981 σεισμή των Αργιονίδων με 6,7 και 6,4 ρίχτερ, το 1995 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός, το 1995. Μετά το δεύτερο πιο καταστροφικό σεισμό του 20ου αιώνα, με 143 νεκρούς που ήταν ο σεισμός της Αθήνας, είχαμε και τον ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό 2000, που εκεί έγιναν κάποιες μετατροπές. Η πιο σημαντική είναι ότι αντί για 4 ζώνες σεισμικής επικινδυνοτητας, δηλαδή σαν ποσοστό της επιτάχυνσης βαρύτητας, τον έχουμε 3. Η ζώνη με τη χαμηλότερη σεισμικότητα είναι 0,σεισμική επικινδυνότητα είναι 0,16, η δεύτερη ζώνη η διάμεση είναι 0,24 και η πιο επικίνδυνη ζώνη είναι αυτή με το 0,36 και αυτή αφορά μόνο τα Ιόνια νησιά. Τα 4 Ιόνια νησιά. Ζάκηθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα. Αυτή λοιπόν είναι η ζώνη με την υψηλότερη επικινδυνότητα και αυτή είναι, καλύπτει την επικινδυνότητα επιφανειακού σεισμού οποιοδήποτε μεγέθους μερικά χιλιόμετρα από το επίκεντρό του. Γιατί όπως είπαμε, στο επίκεντρο δεν έχει σημασία το μέγεθος του σεισμού. Στο επίκεντρο η θερμοκρασία είναι 100 βαθμοί. Το γεγονός του 14 και συγγνώμη που διακόπτω, ήταν όμως πρωτόγνωρη στην επιτάχυνση, δεν ήταν. Η επιτάχυνση, προσέξτε να την επιτάχυνση. Η επιτάχυνση, ναι. Η επιτάχυνση, τώρα, όταν έχουμε συμβολές κυμάτων, τοπικά, αυτό το ποσό, το 0, αυτή η επιτάχυνση μπορεί να ξεπεραστεί κατά πολύ. Δηλαδή, αντί να είναι 0,7 του G, να γίνει 1 και 2 G. Και να απογειωθούν ο Μίσος Φαρμανιτάκης. Δεν ξέρω, από εδώ, από τη Φαμιλιά είναι. Ζάκηθο. Από τη Ζάκηθο, μπράβο. Μου έλεγε το σεισμό του 1953, η μάνα του είχε φτιάξει ορτίκια να φάει, ξέρω εγώ, ορτίκια, περιστέρια, κάτι τέτοιο. Και όταν έγινε ο σεισμός, το ορτίκι πετάχτηκε από το πιάτο του. Γιατί στην επικεντρική περιοχή αυτό που συμβαίνει είναι νιώθεις μια δύναμη να έρχεται από τα κάτω προς τα πάνω. Αυτό νιώθεις. Από κάτω προς τα πάνω. Τι γίνεται. Στην αρχή νιώθεις ένα πράγμα σαν να φεύγει η γη κάτω από τα πόδια σου και μετά σε χτυπάει από τα κάτω προς τα πάνω. Άρα στην επικεντρική περιοχή αυτή που κυριαρχεί
είναι η κατακόρυφη συνιστόση. Και σε απόσταση ίση με το βάθος του σεισμού κυριαρχεί αυτή η κατακόρυφη συνιστόση. Όταν προχωρήσουμε παραπέρα και αυξηθεί η απόσταση και γίνει μεγαλύτερη από το βάθος του σεισμού, αρχίζει και επικρατεί η οριζόντια συνιστόσα. Αλλά η οριζόντια συνιστόσα πια σε μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο δεν έχει δύναμη να προκαλέσει ζημιές. Άρα αυτή που προκαλεί τη ζημιά και ξεριζώνει, βλέπεις, έχουμε κτίρια που νομίζω ότι έχουν ξεριζωθεί. Έχουν φύγει από τα θεμελιά τους. Έχουν ξεριζωθεί από τα θεμελιά τους. Έχει παρατηρηθεί δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, τα υψηλά κτίρια στην επικεντρική περιοχή δεν κινδυνεύουν. Γιατί λόγω των υψηλών συχνοτήτων που υπάρχουν εκεί, αυτά έχουν μικρότερες συχνότητες, μεγαλύτερες περιόδους ταλάντησης, αυτά δεν μπορούν να συντονιστούν και να πάθουν ζημιά. Αλλά μερικές φορές ξεριζώνονται γιατί. Ένας το λέει μάλιστα χαρακτηριστικά εδώ στους σεισμούς. Να το βρω αυτό. Στους σεισμούς του εδώ της περιοχής σας. Ο στραβόλεμος, πώς λέγεται. Το λέει ότι αυτό λέει ότι ένιωθες το σπίτι να φεύγει κάτω από τα πόδια σου. Ένιωθες το σπίτι να φεύγει κάτω από τα πόδια σου. Να τεινάζεται δηλαδή και να προς τα πάνω. Τώρα, όσον αφορά τις ζημιές, τόσο στο σεισμό του Αιγαίου του 95, όσο και στο σεισμό της Αθήνας του 1999, αλλά και από πολλούς άλλους σεισμούς, η γενική εικόνα όπως αναμενόταν ήταν καλή για τα κτίρια που κατασκευάστηκαν μετά το 1984, όταν έγινε, ας το πούμε, η πρώτη αναθεώρηση του αντισεισμικού κανονισμού του 1959. Σχετικά καλή για τις περιόδους 1959-1984 και χειρότερη για τα παλιότερα. Σε κάθε περίπτωση όμως αποδείχθηκε ότι οι περισσότερες από τις καταλέψεις έγιναν σε κτίρια όπου είχαν γίνει χοντρές παραβιάσεις όπως κόψιμο υποστηρωμάτων, παράνομες προσθήκες και άλλα, ανεξάρτητα από το χρόνο κατασκευής τους. Υπάρχει βέβαια και το γεγονός ότι αυτά μπορεί να είναι εκγενετής, δηλαδή να είναι κακές κατασκευές εκγενετής, όπως αποδείχθηκε με δραματικό τρόπο και τους 54.000 νεκρούς στην Τουρκία και όπως είχαμε και εδώ στο Λιξούρι και με το Δημοτικό Θέατρο και με το Δημαρχείο του Λιξουρίου, που ήταν κακές κατασκευές εκγενετής. Τώρα, να μιλήσουμε για τις κοινωνικές προεκτάσεις των σεισμών. Η καταστροφή που δημιουργήθηκε ήταν ανίποτη. Να τη γράφει ο Μπάμπιος Γαλανός σε κείμενο που δημοσιεύεται στο inkefalonia.gr. Μέσα σε λίγες μέρες, σε λίγες στιγμές, το χωριό μας και οι πόλεις, εκεί που έσφιζε η ζωή, έγιναν συντρίμια και χαλάσματα και σβήστηκαν από το χάρτη. Το χαμόγελο έγινε κλάμα, οι φωνές έγιναν θρήνος και δάκρυα. Το παιχνίδι κόπηκε στη μέση. Η χαρά έφυγε από τη ζωή μας, ήρθε ο φόβος και η απόγνωση. Τώρα είμαστε σεισμόπληκτοι, άστιγοι, πεινασμένοι, απελπισμένοι. Αρρωγή ήταν η οικονομική ενίσχυση του κράτους του σεισμόπληκτους για να κατασκευάσουν τα σπίτια τους. Χρήματα του ελληνικού λαού και βοήθεια Ελλήνων του εξωτερικού και βοήθεια φιλικών χωρών ήταν οι αρρωγές. Αυτές τις αρρωγές αργότερα το ελληνικό κράτος ζητούσε πίσω, χωρίς ντροπή. Αλλά με πολλούς αγώνες των σεισμοπλήκτων στο τέλος ανακάλυψε. Η εφημερίδα Αυγή θα θέσει με οξύ το ζήτημα του κατά πόσον η κυβέρνηση πήρε έγκαιρα μέτρα πολιτικά στην αρχή περίθαλψης μετά. Όμως ο στρατηγός Καρατσένης, διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου, υποστήριξε ότι ο σημειωθής πανικός εκ των σεισμών υπήρξε υπερβολικός και δέον κατά ποσοστό να αποδοθεί η υποκίνηση παραγόντων προτιθεμένων να εκμεταλλευτούν την συμφορά. Η κυβέρνηση Παπάγου, οι υπουργοί τύπου Συφνέως και Εσωτερικών Σοφιανόπουλος, αλλά και οι συμπολιτευόμενες εφημερίδες προσπάθησαν να υποβαθμίσουν την έλλειψη μέσων και μέτρων αποκατάστασης των σεισμοπλήκτων. Το βήμα στις 13 του 1953 αναφέρει: θα είναι το απόδειξη σε σχάτη ηθικής καταπτώσεως αν οι τρομακτικοί σεισμοί των επτανήσεων χρησιμοποιούνται ως ευκαιρία εξάψεως των αντιπολιτευτικών διαθέσεων. Αν αποτυνθεί αναπηλή ότι οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να ενωθούν για να κλάψουν τους νεκρούς των και αναρθώσουν τα ερείπια του σεισμού, οι ένοχοι της παραφωνίας θα έμεναν διαπαντός στιγματισμένοι και θα έπρεπε να θεωρηθούν οικειοθελώς απόπλητοι της εθνικής οικογενείας. Και η καθημερινή την ίδια μέρα θα πυροδοτήσει
Το κράτος ευρίσκεται παρά το πλευρό των θυμάτων και αποτελούν κατωτά της ποιότητας αντιπολίτευσης αυτά που λέγονται περί αδρανίας και μακαριότητας κυβέρνησης. Το θέμα είναι άλλο, ότι το κράτος, ενώ κάνει εις το ακέραιο το καθήκον του, δεν θα μπορέσει να θεραπεύσει εξ ολοκλήρου τα σχένους σας πληγάς. Αυτά για να μην δημιουργούνται και υπερβολικές προσδοκίες περί πλήρους αποκατάστασης κλπ. Σήμερα αυτό μεταφράζεται στην υποτιθέμενη λήψη μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης από ένα καταστροφικό σεισμό, σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα, που όμως ποτέ δεν παίρνονται ή καθυστερούν πολύ να παρθούν κάποια από αυτά και αυτά που παίρνονται είναι αποσπασματικά και ελλειπή, η δε επίκληση των ακραίων φυσικών φαινομένων γίνεται για να δικαιολογηθούν οι αδυναμίες πρόληψης αλλά και πλήρους αποκατάστασης των ζημιών. Αυτό γιατί σε κάθε περίπτωση φυσικής ή ανθρώπινης καταστροφής η ψευτοαποκατάσταση, γιατί η ψευτοαποκατάσταση πρόκειται, κοστίζει λιγότερο από την πραγματική πρόληψη και είναι ένα άλλο πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους, ξεδομίζοντας έτσι ακόμα περισσότερο αυτούς που παράγουν τον πλούτο, δηλαδή τους εργαζόμενους. Οι δονήσεις και τα τραγικά παρεμπόμενα αυτών οδήγησαν πολλούς σε φυγή στα νησιά και η τότε ελληνική κυβέρνηση τι έκανε, απαγόρευσε την έξοδο από αυτά με σκοπό να αποφευθεί η εσωτερική μετανάστευση το προσφυγικό κύμα. Η εφημερίδα 15 Αυγούστου, ο αντιπρόεδρος Σπύρος Μακεζίνης έλεγε «Εκόντες άκοντες όλοι οι υγιείς κάτοικοι των σεισμοπαθών νήσων, οι οποίοι κατέφυγαν σε αυτά, εις άλλα μέρη της Ελλάδος, θα επιστρέψουν εις τας νήσους των». Σε βάθος χρόνου, βέβαια, η καταστροφή της τοπικής οικονομίας από το σεισμό και η αδυναμία δημιουργίας των απαραίτητων οικονομικών δομών ώστε να αποτραπεί το κύμα φυγής οδήγησαν πολλούς στη μετανάστευση προς την Αθήνα και προς χώρες του εξωτερικού. Έτσι, μέσα σε 20 χρόνια, από το 81 μέχρι το 71, από το 51 μέχρι το 71, όπως είπε και ο σύντροφος Αντώνης, ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 27,8% από 92.706 σε 66.929. Το 53 ήταν το καταστροφικό φαινόμενο του σεισμού που οδήγησε τους κατοίκους των νησιών στην προσφυγιά και τη μετανάστευση. Και τι έκανε τότε η κυβέρνηση, απαγόρευσε την έξοδό τους. Σήμερα έχουμε μια από τα ίδια. Είτε ως αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών, όπως οι σεισμοί, είτε ως αποτέλεσμα ανθρωπογενών καταστροφών, όπως η περιστική πόλεμη και οι επεμβάσεις, όπως η σφαγή του Παλαιστινιακού Λου που τώρα συντελείται, στην προσφυγιά και στη μετανάστευση στέγει τους ανθρώπους η φτώχεια, η εξαθλίωση, η αποφυγή του θανάτου. Και αυτοί που υψώνουν τύχη για να επιβάλλουν την είσοδό τους στις χώρες τους ή την εσωτερική μετακίνησή τους είναι αυτοί που τους οδήγησαν στη φτώχεια, την εξαθλίωση και το θάνατο και τους στερούν το δικαίωμα να ζήσουν ή να ζήσουν καλύτερα. Και επειδή είναι τα οικονομικά συμφέροντα αυτά που καθορίζουν τις πολιτικές και γεωπολιτικές δράσεις των εμπεριστών, ανοιγοκλίνουν τη στρόφιγγα με βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου για φτηνά εργατικά χέρια, γιατί μόνο με τη συγγύηση του εργατικού κόστους αυξάνεται η κερδοφορία. Όσοι περισσεύουν, τους στέλνουν πίσω στην κόλαση. Γιατί λοιπόν από τότε η κατάσταση δεν έχει ουσιαστικά αλλάξει, μα γιατί το καταστατικό σύστημα δεν έπαψε να υπάρχει. Δεν άλλαξε. Και το ιερό δισκοπότηρό του είναι το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους για τους επιχειρηματικούς ομίλους και του μικρότερου κόστους για το κράτος. Έτσι ώστε να εξοικονομούνται πόροι που κατευθύνονται στη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων, που και αυτοί με τη σειρά τους ως στόχο έχουν να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους και να ελεγχιστοποιούν τα κόστη. Όποιοι είναι αντίθετοι σε αυτό αντιμετωπίζονται είτε με το καρότο είτε με το μαστίγιο. Και όταν δεν ακούν τα πολιτικά και οικονομικά μέσα, ο εμπεριστικός πόλεμος καλείται να λύσει τις διαφορές τους και αντιθέσεις, να καταστρέψει πλέον άλλα και να ειρήνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση, το μάρμαρο του πληρώνουν οι λαοί, είτε είναι με την πλευρά των ηγητών, είτε είναι με την πλευρά των ηγημένων. Με δεδομένο λοιπόν ότι ακριβής πρόγνωση σεισμού σήμερα δεν είναι δυνατή. Ότι οι όποιες στατιστικές εκτιμήσεις συμπεριέχουν το στοιχείο της αβεβαιότητας και ότι ο σεισμός της Αθήνας με δραματικό τρόπο κατέδειξε ότι δεν υπάρχει περιοχή του ελληνικού χώρου που μπορεί να θεωρηθεί ασεισμική, καμιά περιοχή του ελληνικού χώρου δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τη λήψη μέτρων ελαχιστοποίησης του σεισμικού κινδύνου. Στόχος μιας φιλολαϊκής και ορθολογικής αντισεισμικής πολιτικής θα πρέπει να είναι η λήψη όλων των μέτρων αντισεισμικής θωράκισης που η επιστήμη και η τεχνική παρέχουν στη δεδομένη ιστορική στιγμή σε κάθε κατοικημένο σημείο του ελληνικού χώρου, με την παραδοχή ότι ο επόμενος καταστατικός σεισμός θα γίνει στο σημείο που βρισκόμαστε, ας πούμε, καθένας, όπου είναι, το επόμενο δευτερόλεπτο. Μέτρα ετοιμότητας του λαού, ύπαρξη ελεύθερων χώρων, προσεισμική έλεγχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, χώρη διασκέδασης,
και η αποκατάστασή τους ή η αντικατάστασή τους από άλλα κτίρια με τις απαιτούμενες αντισημικές προδιαγραφές, όπου η αποκατάστασή τους δεν επαρκεί. Οι επιστημονικά τεκμηριωμένες εκτιμήσεις για την εξέλιξη της συνολικής δράσης θα πρέπει πάντα να παίρνουν υπόψη μαζί με κοινωνικά κριτήρια, στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και όχι στον αποκλεισμό περιοχών. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στις οικονομικά, οικιστικά και κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές. Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός σχεδίου ετοιμότητας είναι η ύπαρξη ελεύθερων χώρων, που σήμερα βέβαια παραδίδονται στην τσιμεντοποίηση και στην απληστία των εργολάβων και των ξένων επενδυτών και προστέρψη των δισεκατομμυριούχων, βλέπε ελληνικό. Η αντισεισμική αλλά και γενικότερα οι θωράκες από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, πλημμύρες, πυρκαγιές, δυστυχήματα κτλ. Σημαίνει πλέγμα άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων ενταγμένων σε έναν ολοκληρωμένο κεντρικό σχεδιασμό. Απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του λαού και μια πολιτική εξουσία και οικονομία που λειτουργεί με αποκλειστικό κριτήριο την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Η ιδέα αλληλεγγύη των λαών που εκφράστηκε με κάθε τρόπο στους σεισμούς της Τουρκίας αλλά και σε άλλες περιπτώσεις δείχνει ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους και ο μόνος αντίπαλός τους είναι το σύστημα που γεννά την εκμετάλλευση, τη φτώχεια, τον ρατσισμό, τους πολέμους, την προσφυγιά. Και για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει στο όνομα του κέρδους, η τιμωρία τους θα είναι οι λαοί να ξεσηκωθούν και να τους στείλουν στον αγκύριστο, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά εργαλεία και μέσα και στην πολιτική προστασία, για την προστασία του λαού από κάθε φυσικό φαινόμενο και να ζήσουν ειρηνικά, χωρίς πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά, με σχέση ισοτιμία και αμοιβαίο όφελος με τους άλλους λαούς. Thank you.